Στον Καρτερό, η ΑΕΚ Κατσαμπά υποδέχεται τον Ρωμανό, ένα από τα σημαντικά παιχνίδια για την εμβόλυμη ένατη αγωνιστική στην Α1 κατηγορία. Πρώτα λεπτά στο παιχνίδι, φιλοξενούμενοι με ένα δυνατό πλάγιο out, μια πρώτη κεφαλιά, δεν απομακρύνει την μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια τώρα, οι αμυντικοί της ΑΕΚ θα διώξουν και πιο μακριά ακόμη. Λέω πλάγιο με τον Βλαδωράκη για την ομάδα της Ελιάς, και αυτό πολύ δυνατό. Κεφαλιά του Μιχελακάκη όμως είναι αρκετά άστοχη, θα περάσει εκτός εστίας. Τώρα η ΑΕΚ σε μια προσπάθεια. Καραφωτιά, θα κάνει το σούτ στην κίνηση, η μπάλα θα περάσει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Χωματά. Κόρνερ για τους γηπεδούχους από αριστερά. Κεφαλιά του Προκόπη Νικολάου πάνω από το ορίζοντα δοκάρι. Καλή στιγμή και εδώ. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Μια βαθιά μπαλιά από την άμυνα. Δεν θα απομακρυνθεί η μπάλα. Ο Σπύρου απέναντι το Χωματά. Απόκρουση σε corner out, λέει τελικά ο διευθυντής Αμιωτάκης. Φάουλ με το Στεφανάκη. Κρίμα του Κατσαμπά. Κεφαλιά του Τσίχλα στα δίχτυα. 1-0 στο 83. Να λοιπόν που στο τελευταίο δεκάλεπτο αγώνα έχουμε σκορ. Ο Τσίχλας εκεί στην κατάλληλη θέση, αφύλακτος βέβαια, θα κάνει το 1-0 για την ομάδα του. Νέο δυνατό πλάγιο από τον Ταυλαδωράκη, όπως από το ξεκίνημα του αγώνα. Μια προσπάθεια εκεί, υπάρχουν διαμαρτυρίες για χέρι από την φιλοξενούμενη ομάδα. Ο διαιτητής Αμιωτάκης λέει παίζεται σε αυτή τη φάση. Μας το 87, με τον ίδιο τρόπο πολύ δυνατά το πλάγιο του Ταυλαδωράκη, στην καρδιά της άμυνας. Μια πρώτη κεφαλιά, δεύτερη του Μιχελακάκη, ισοφάριση. Η ομάδα του Ρωμανού βρίσκει την απάντηση λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Κώστα Μιχελακάκη να χρήζεται σκόρερ. Κάνει το 1-1 στο 27ο λεπτό του αγώνα. Τελευταίες στιγμές, ελεύθερο και σφύριγμα από το διαιτητή Σανιωτάκη για τη λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ Ρωμανός 1-1 το αποτέλεσμα.